Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Χωρίς απόφαση για την εκταμείευση της δόσης των 270 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα, αλλά και για την ενεργοποίηση των τριών παρεμβάσεων για το ελληνικό χρέος συνολικού ύψους 970 εκατομμυρίων ευρώ, έληξε το χθεσινό Euro Working Group, καθώς οι θεσμοί και ειδικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενημέρωσαν πως ακόμα δεν έχει επέλθει συμφωνία για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη. Πλέον η προσοχή εστιάζεται στο τι θα πράξει το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο έχει προαναγγείλει πως σήμερα θα καταθέσει στη Βουλή μονομερό στο σχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να ψηφιστεί εντός της εβδομάδος. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγκληση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα μέσα από την υλοποίηση ενός τετραετούς καινοτόμου προγράμματος που συνδυάζει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, πρακτική άσκηση και ένταξη στην αγορά εργασίας για 100 πτυχιούχους. 100 συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και παράλληλα θα απασχολούνται και θα εκπαιδεύονται για το αντίστοιχο διάστημα στην Εθνική Τράπεζα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα προσληφθούν στη Τράπεζα για 2 χρόνια. Στην ημερίδα που διοργανώθηκε για την υποδοχή των 100 υποτρόφων, ο Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μιλωνάς, τόνισε ότι η επένδυση στα δυνατά μυαλά της Ελλάδας αποτελεί για την Εθνική Τράπεζα μια στρατηγική απόφαση και έδωσε το στίγμα της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τη νέα γενιά γιατί έχει γερά θεμέλια και πιστεύω σε αυτή». Την είσοδό της στην συνδρομητική τηλεόραση επιβεβαίωσε και επισήμως η Apple χθες στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια μετά από τις αμέτρητες φήμες που κυκλοφόρησαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Εδώ και καιρό η εταιρεία βλέπει τις πωλήσεις των iPhone να συρρυκνώνονται ακολουθώντας την γενικότερη τάση της αγοράς και προσπαθεί να βρει νέους τρόπους να διατηρήσει στα ιστορικά υψηλά επίπεδα τα έσοδά της. Η νέα αλλά Netflix υπηρεσία της Apple θα περιλαμβάνει συνεργασίες με μεγάλους κινηματογραφικούς παραγωγούς αλλά και πρωτότυπο περιεχόμενο σε συνεργασία με αστέρες του χώρου. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 706,20 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,29% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.